Boy.gr, ακόμα ένα βιντεάκι, βγήκα έξω βόλτα, αλλά άρχισε να συννεφιάζει πολύ άγρια και θα την κάνω γιατί θα βρέξει. Αυτό το καλοκαίρι δεν λέει να φέξει, ειλικρινά. Λοιπόν, σήμερα θα πω δύο πραγματάκια, βροντές και αστραπές. Θα πω δύο πραγματάκια για τον καζάκι. Λοιπόν, υπάρχουν τέσσερα τύπου καζάκια. Το ένα είναι αυτό εδώ. Μάλλον το κλασικό είναι αυτό, ή μπορεί να μην είναι και το κλασικό αυτό, μπορεί να είναι το άλλο που στρίβει. Είναι αυτό με τον αντίχειρα. Αυτό το καζάκι είναι πάρα πολύ καλό στη λεπτομέρεια, στην ακρίβεια για να το πω έτσι. Δηλαδή με αυτό το καζάκι έχεις την αίσθηση ακριβώς πόσο γκάζι δίνεις. Έχει όμως ένα μικρό μειονέκτημα, στην ελάχιστη λακκούβα παίζει το δάχτυλο μπρος πίσω και πρέπει να το πιέζεις με λίγο πιο πολύ δύναμη και δεν ξέρω αυτό αν μελλοντικά βγάλει κάποιο πρόβλημα. Μετά υπάρχει το καζάκι που είναι με ένα κόκκινο κουμπί, που αυτό βασικά δεν υπάρχει καθόλου ακρίβεια εκεί πέρα. Το πατάς και πηγαίνει μόνο του μέχρι εκεί που θα πάει. Μετά υπάρχει το άλλο που είναι, και αυτό δεν το προτείνω καθόλου, που είναι όλο το χερούλι γκάζι, γιατί εκεί θα δίνεις γκαζάκι χωρίς να θες και αυτό θα σου χαλάσει και πιο εύκολα, γιατί όλη την ώρα είμαι σίγουρος θα το κουνάς. Okay. Και μετά υπάρχει το άλλο που είναι μάλλον η καλύτερη περίπτωση, που είναι το μισό χερούλι που το στρίβεις και μπορείς μετά να πιάσεις με την παλάμη όλο το χερούλι και είναι πιο σταθερό και ίσως πιο σταθερό και από αυτό. Αλλά για τέλεια ακρίβεια είναι αυτό εδώ. Okay. Τώρα υπάρχουν μερικά ποδήλατα που ανάλογα σε ποια υποβοήθηση έχεις το ποδήλατο τόσο γκάζι σου δίνει. Εμένα δεν λειτουργεί έτσι το ποδήλατο. Εγώ αν το έχω τώρα στα 250 W στην πρώτη υποβοήθηση, μόλις δίνω γκάζι αυτή εδώ η εντολή ακυρώνεται και το πηγαίνω μέχρι 1000 W με το γκαζάκι. Είναι μερικά ποδήλατα που είναι διαφορετικά. Το δικό μου ακυρώνει αυτή την εντολή. Δηλαδή τώρα αν είναι στην πρώτη υποβοήθηση στα 250 W και εγώ ξεκινάω, εγώ μόλις τώρα δώσω γκάζι που θα δώσω τώρα, το πετάλι σταματάει και φεύγω. Πηγαίνει δηλαδή κατευθείαν στα 1000. Αλλά αυτό που θέλω να σας δείξω είναι πόσο έλεγχο έχεις με αυτό εδώ το γκαζάκι, το αντίχειρα. Μπορείς να το πάρεις σιγά σιγά. Τώρα εγώ π.χ. πηγαίνω με ούτε 200 W. Κάτσε να πιάσουμε τον ποδηλάτη. Τώρα του δίνω, έτσι, του δίνω. Υπάρχει πολύ έλεγχος εδώ πέρα. Τώρα το έχω στη μέση. Τώρα ίσως ο αέρας να χαλάει τη φωνή μου. Κάτσε τον περάσω με γκάζι, έτσι, για να δείτε. Το έχω τέρμα τώρα. Καθόλου πετάλι. Ωραία. Άραγε, εάν δεν έχεις αγοράσει ακόμα το ποδήλατο ή το kit μετατροπής, σκέψου ποιο γκαζάκι θα είναι καλύτερο για σένα. Εγώ θεωρώ αυτό που είναι το μισό χερούλι είναι καλή περίπτωση, γιατί κρατάς το χερούλι, το στρίβεις και μετά το κλειδώνεις με τον αντίχειρα και με τα άλλα δύο δάχτυλα και έχεις πιο πολύ σταθερότητα. Αλλά αν θέλεις να έχεις πολύ ακρίβεια, θα πάρεις αυτό εδώ με τον αντίχειρα. Αλλά στις λακκούβες θα παίζει αρκετά και θα το καταλάβεις. Okay. Αυτό ήθελα σήμερα να σας δείξω. Είναι κάτι που να το σκεφτείτε, έτσι, αν ακόμα δεν έχετε κάνει την αγορά. Γιατί το γκαζάκι θα είναι κάτι που θα το έχεις για όσο έχεις το ποδήλατο. Okay. Εγώ το χρησιμοποιώ συχνά το γκαζάκι. Αυτό εδώ έχει πολύ πολύ ακρίβεια. Θα έλεγα δύο επιλογές. Ή αυτό ή το μισό χερούλι. Jimmy Boy GR, τα λέμε στο επόμενο. Sub, like, share. Αφού σας αρέσει αυτό που βλέπετε, κάντε τη ζωή σας βόλτα. Μάγκες, take it easy.